Καλημέρα. Ναι, και από λόγου μας, γιατί ξέρουμε ότι είναι άγριες οι ώρες εκεί, είναι 6.30 το πρωί, ωραία. Σε σηκώνουμε στο πόδι, αλλά φαίνεται ότι σήμερα ενώπιον του Κολεγίου των Επιτρόπων τίθενται και οι εξελίξεις στο Κυπριακό και τα ζητήματα της οικονομίας. Με, ναι. με πρώτη συνάντηση, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννο, τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Ρομπάη. Ναι, έτσι είναι, στις 10.30 το πρωί, δηλαδή 10.30 ώρα Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακολούθως ολόκληρο το Κολέγιο των Επιτρόπων μαζί με τους υπουργούς που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εν συνεχεία θα υπάρχουν κατηδίαν επαφές ως εκάστοτε υπουργών με επιτρόπους των οποίων τα αυτοφυλάκια συνδέονται με τις αρμοδιότητες των δικών μας υπουργών. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει μια συνολική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Κυπριακής Αντιπροσωπείας και των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχει τη δική του σημασία, διότι η οικονομία, ειδικότερα διότι το κεντρικό ζήτημα θα είναι η οικονομία, είναι ζητήματα τα οποία είναι αλληλένδετα, δηλαδή η γενική οικονομία του κράτους, η μνημονιακή πολιτική είναι συναφές ζήτημα μαζί με την ενεργεία ή με το εμπόριο ή με τον τουρισμό ή και με την ενέργεια και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία σε αυτή τη φάση, εκτιμώ, εάν καταφέρουμε να περάσουμε ακριβώς μια νέα φιλοσοφία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την ενέργεια, χωρίς φαφλατισμούς, με σοβαρότητα, με πλάνο δηλαδή, για το τι θέλουμε να κάνουμε και ποιο ωφέλη θα έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση από όλη αυτή την ιστορία. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι για τα θέματα της ενεργείας που απασχολούν και την Ευρώπη αφενός, αλλά και την Κύπρο λόγω του υψηλού δείκτου ανεργίας. Και εδώ είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να εξεταστεί πώς μπορεί να λυθεί με τον πιο ανώδυνο τρόπο το πρόβλημα και γενικώς υπάρχει και ο κύριος Γεωργιάδης μαζί με τον κύριο Ρε. Που θα δουν και το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Θα δουν, κοιτάξτε, νομίζω ότι η δική μου άποψη, δεν τα λέω ευθέως, τι να δουν με το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων είναι μέσα στο μνημόνιο από την εποχή του κυρίου Χριστόφια είχε αποφασιστεί. Συνεπώς, αυτό που μπορεί να ισχυριστεί κάποιος για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων είναι να γίνει με τον καλύτερο, θα έλεγε, μια πλευρά τρόπο και η άλλη με τον πλέον ανώδυνο τρόπο. Ναι. Δηλαδή εσείς εκτιμάτε ότι δεν θα γίνουν ιδιωτικοποιήσεις εφόσον έχουμε δεχτεί και η προηγούμενη κυβέρνηση και οι εφιστάμενοι ότι εάν δεν βγαίνουν τα νούμερα θα προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις. Άρα είναι προφανές, Γιάννο, ότι δεν πρέπει να αναμένουμε ανατροπές σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Η Ευρώπη στην Ευρώπη δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ανατροπές, εκτός αν έχεις ένα εναλλακτικό πλάνο τόσο ισχυρό, έτσι ώστε να πιστούν οι Ευρωπαίοι. Άλλωστε, ας πω και κάτι άλλο εδώ, δεν είναι η Τρόικα. Στα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων αντιλαμβάνεστε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στο πλαίσιο της Τρόικα, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει καν απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ζήτημα του Μνημονίου, είναι ζήτημα το οποίο συζητήθηκε σε επίπεδο Τρόικα και μετά σε επίπεδο Eurogroup. Απλά τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στο Συμβουλίο. Συνεπώς, στην παρούσα φάση θα γίνει ενημέρωση να βρουν την καλύτερη φόρμουλα και σε τέτοιες συναντήσεις, έτσι για να λέμε πράγματα με το όνομά τους, δεν λαμβάνονται καθοριστικές αποφάσεις. Ναι. Ειδικά σε τέτοιο επίπεδο, τα ζητήματα είναι συνήθως προκαθορισμένα και συζητούνται λεπτομέρειες ή τα επίμαχα ζητήματα εκεί δηλαδή όπου υπάρχει διαφορά. Άλιστα. Και το τρίτο ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα είναι το Κυπριακό. Και εδώ υπάρχει η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μαζί με τον κατοχικό ηγέτη που επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι προφανώς επί τόσα χρόνια συζητήσαμε στο Κυπριακό χωρίς να υπάρχει πραγματική βάση. Δηλαδή άλλος πώς εμείς ερμηνεύαμε τις δομές της Ομοσπονδίας, άλλος πώς τις ερμήνευε η τουρκική πλευρά που οδηγούσε σε μελλοντικό διαζύγιο στην πραγματικότητα ή στον καλύτερο
τρόπο εξέβρεσης έτσι ώστε μια διαδικασία έτσι ώστε να έχει πάντα το δικαίωμα η τουρκική πλευρά να σηκωθεί, να φύγει και να μας απειλεί ή σε κάποια περίπτωση να θέλουμε εμείς να φύγουμε για διάφορους λόγους, αλλά να μην μας αφήνουν αυτοί. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο. Είναι προφανές ότι σήμερα θα...